ζει την απόλυτη ευτυχία, επαγγελματικά και προσωπικά. Πέρα από τις επιτυχίες της στο τραγούδι, η Κατερίνα Λιόλιου είναι ερωτευμένη με τον Head Manager of Bookings and Productions της Panic Records, Χάρη Πάπατζανή, Ωστόσο αποφεύγει να μιλά για την προσωπική της ζωή, κρατώντας έτσι αυτή την πλευρά για τους πολύ δικού της ανθρώπους. Η Κατερίνα Λιόλιου που παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Insta η τη Δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου, όπου μίλησε για τον έρωτα στη ζωή της, τον τρόπο που διαχειρίστηκε το διαζύγιο των γονιών της, και στάθηκε λόγος να κάνει για πρώτη φορά ψυχοθεραπεία σε ηλικία 17 ετών. Τι δήλωσε η Κατερίνα Λιόλιου για το γάμο και τον έρωτα. Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου, Πόσο σημαντικό είναι. Ο έρωτα είναι ζωή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να ζήσει τη ζωή του μόνο του, χωρί τον έρωτα. Θέλει να παντρευτεί ή θεωρεί ότι είναι κάτι που δεν σου ταιριάζει. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα αυτή την ερώτηση γιατί, αν σου πω όχι και το κάνω σε 5 έω 10 χρόνια, μετά θα μου τζόνομαι. Ακού τη λέξη γάμο τώρα. Τι σκέφτεσαι. Δέσμευση σκέφτομαι και εμπιστοσύνη. Είναι μια δέσμευση, μια ένωση στην οποία πρέπει να είσαι παρόν. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλήξει στο αν είμαι υπέρ ή κατά, αν μου ταιριάζει ή όχι, αλλά ούτε είναι και στους στόχους που γράφεις. Δεν θα ήθελα ένα τόσο προσωπικό θέμα να το βάλω σε μια λίστα. Είναι από τα πράγματα που θα με ξενέρωναν πολύ. Θα ήθελα να έρθει, αν έρθει. Δεν το έχεις έννοια όμως. Τι που πρέπει. Όχι, τα τόσο προσωπικά δεν θέλω να τα δρομολογώ, γιατί δεν μπορείς να τα καθορίσεις. Δεν είναι δίσκος να το προγραμματίσεις. Είναι κάτι που επίσης δεν ξέρεις αν ο Θεός θα σου το φέρει και αν θα είσαι τυχερή να το διώσεις. Οπότε δεν θα ήθελα με κάτι τόσο προσωπικό να το παίξω ο Θεός. Θα ήθελα, αν έρθει, αν γνωρίσεις κάποιον και δεις ότι δεν, φεύγεις. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοί ή κακοί. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την εκάστοτε περίοδο που ζει, τι ανάγκε έχεις, τι ανάγκε έχω στα 25, τι ανάγκε έχω στα 30, τι ανάγκε θα έχω σε 10 χρόνια. Προσπαθεί κάθε πενταετία, χονδρικά βάζω την πενταετία, τι ανάγκε έχεις από τον άνθρωπο που θε να είναι δίπλα σου. Δεν μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο από μόνο του. Έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Με πήγαν οι γονείς μου 17 χρονών για λίγες φορές, γιατί περνούσαν το χωρισμό τους τότε, στα 17-18 μου. Σε ζώρικη ηλικία βίωσα στο διαζύγιο. Κοίταξε, τα έκαναν όλα τόσο σωστά. Που δεν σε τάραξε. Δεν πρόλαβα να ταραχτώ. Οι άνθρωποι ήταν τόσο ωραία μεταξύ τους, τα είχαν βρει τόσο σωστά. Είχαν πει, να το πάμε το παιδί στον ψυχολόγο να το συζητήσει, τα συζήτησαν τόσο πολύ που δεν πρόλαβα να αγχωθώ και να στεναχωρηθώ. Ευτυχώ, ήμουν πολύ τυχερό παιδί. Και όταν ήρθε η ώρα που οι γονεί μου χώριζαν, εγώ έφευγα από το σπίτι, πήγαινα στην Αθήνα για το πρώτο The Voice. Δεν πρόλαβα να